Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε και να αναλύσουμε με τον Κωστή Ραπτόπουλο, αφού μεσοβδόμαδα διεκδίκησαν δύο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, το οποίο έληξε ισοπαλό 1-1, αλλά και το χθεσινό διπλό πέτυχε η ΑΕΚ επί του Άρη με 0-1. Αρχικά, να θυμηθούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα που είχαμε. Είπαμε εξ αναβολής παιχνίδια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1, Ατρόμητος Λαμία 2-1 με ανατροπή και Άρης ΑΕΚ 0-1. Έτσι λοιπόν, μετά από τη διεξαγωγή αυτών των τριών αγώνων, ο Ολυμπιακός έχει 42, η ΑΕΚ 33, ο Άρης 33, ο ΠΑΟΚ 32, ο Παναθηναϊκός 25, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ατρόμητος από 21. Ο Όφη 19, ο Βόλος 19, Πόλεμο Μήνη 15, Πας Γιάννα το ίδιο, Πανετολικός 11, ΑΕΛ 8, Ουραγός η Λαμία με 5 βαθμούς. Και η 17η αγωνιστική, αύριο Σάββατο, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός και ΑΕΛ Απόλλων Σμύρνη. Την Κυριακή, Ολυμπιακός Πας, Βόλος Λαμία, Όφη ΠΑΟΚ, Άρης Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Ατρόμητος. Λοιπόν, καλησπέρα Κωστή. Κωστή, μας ακούς? Ακούω. Ωραία. Ακούω. Πώς είσαι? Για να πάμε πάλι. Πάμε. Πάμε. Ακούς τώρα? Ακούω. Τώρα είμαι καλά, ναι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και αγωνιστικά αρκετά πραγματάκια να αναλύσουμε, αλλά και μεταγραφικά, αφού ναι, βρισκόμαστε στην καρδιά της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου. Κουβεντιάζεται πιο πολύ, θαρώ, από το πρωί, από χθες το βράδυ, η μετακόμιση του Γιαννούλη στην Νόριτς. Ναι. Κοίταξε, έχει πολύ παρασκήνιο το σκηνικό. Μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και οι ελπίδες που έχουν εξανεμιστεί για το πρωτάθλημα και λόγω της υφής του πρωταθλήματος και λόγω της εικόνας του ΠΑΟΚ, όπου έναν κακό Ολυμπιακό δεν μπόρεσε να τον κερδίσει στο χειρότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού και ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να τον κερδίσει. Ήρθε αυτή η πρόταση, η οποία ο Γιαννούλης δεν είναι στα καλά του. Δηλαδή, μετά τον τραυματισμό και μετά τον κορονοϊό, δεν έχει φτάσει στα επίπεδα τα οποία ήταν στην καλή του φόρμα. Και τα χρήματα είναι αρκετά καλά, αλλά αυτοί τον θέλουν δανεικό, λέει, μέχρι να ανέβουν κατηγορία. Ναι. Τον θέλουν δανεικό για 4 μήνες, 5. Είναι πρώτη η Norwich στην Championship. Πρώτη είναι, αλλά ο τρίτος είναι 5 βαθμούς πίσω. Ναι. Δεν ξέρουμε αν θα ανέβει. Τον θέλουν δανεικό μέχρι τον Μάιο με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Βέβαια, 160 θα πάρουν την αλφαεθνική που θα πάνε και τον παίρνουν κανονικά. Αυτό είναι το καλό σενάριο για τον ΠΑΟΚ, τον Γιαννούλη, την Όριτς, για όλους. Το κακό σενάριο είναι αν δεν... Γιατί στη ζωή έχει δύο σενάρια, το κακό και το καλό. Το κακό σενάριο λέει ότι αν δεν ανέβει η Όριτς, το παίρνει πίσω ΠΑΟΚ. Πίσω Γιάννη τα καράβια. Θα πάρει το Φεράριο πάω από το Βόλο. Στα 28 προς 29. Ο Γιαννούλης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2022. Έρχεται ο ΠΑΟΚ λοιπόν και του λέει αν θέλεις, αν έρθεις, δεν μπορεί να έρθεις για ένα χρόνο και μετά κάνεις μαγκές, θα κάνεις άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Ναι. Για το Φεράρι λέμε τώρα. Ορίστε. Για το Φεράρι. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά αυτός είναι ρηγμένος. Παίρνει 300.000. Είναι όλοι οι Έλληνες παίκτες του ΠΑΟΚ ρηγμένοι, όπως και ο Πέλκας, ο οποίος την είχε ψωνίσει και δεν έπαιζε και καλά, γι' αυτό το λόγο. Έρχεται λοιπόν ο Γιαννούλης και λέει, ναι, αν έρθω πίσω, πόσο θα παίρνω μετά. 300, δηλαδή θα πάω από τα 920.000 στα 300. Εδώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα στο ρεπορτάζ το χειρότερο σενάριο που εγώ το παίρνω πάντα σαν κοινικός που είμαι και λογικός. Τι θα γίνει? Θα πάει από τα 920 στα 300? Μου λέει ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ εδώ, ο Πετρωτός, τι έγινε, πώς θα γίνει? Μου λέει προφανώς, άσε με το προφανώς. Το προφανώς είναι προφανώς. Το πιάσε τον κόλο το Γιαννούλη. Ποιον έχει μάνατζερ? Μου λέει ένα όνομα. Λέω δεν είναι ο Κουτσολιάκος. Κατάλαβα. Πάμε για κολόπιασμα του λέω. Λέει, μα, άρα εδώ, στο χειρότερο σενάριο, ο Γιαννούλης είναι δυσαρεστημένος.
Ο ΠΑΟΚ θέλει να καλύψει το πισινό του και καλά κάνει. Αλλά στο το κομμάτι του τι θα γίνει εάν έρθει ο Γιαννούλης και αναπροσαρμόσει, επεκτείνει το συμβόλαιό του, με τι μαρούλια. Άμα το πει 300, πάω μετά 25 χρονών. Εντάξει, βέβαια, να σου πω κάτι. Μιλάς τώρα για Μάιο-Ιούνιο. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις. Μπορεί να μην καταφέρει η Νόριτς να ανέβει, αλλά να βγάλει ο Γιαννούλης μάτια. Οπότε να προσελκύσει ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Διαφορετικά να παίζει στη Super League στο ελληνικό πρωτάθλημα, διαφορετικά στην πρωτοπόρο τη Championship. Η Championship, η οποία είναι πιο σκληρή κατηγορία από την Premier League, αλλά σχεδόν το ίδιο εμπορική. Ναι. Τι μάτια να βγάλει ο Γιαννούλης. Δεν ξέρω. Τι γκόμενα στα μάτια δεν μπορεί να βγάλει. Δεν μπορεί να πακατεύει τη σέντρα. Κατέβηκε δύο φορές. Κι άλλες δύο, τέσσερις. Δεν είναι ο Γιαννούλης ο αέρινος. Ανέβαινε, κατέβαινε, διαγώνια αρχόταν, τράβαγε τα σουτ, τις πάσες αυτά. Δεν φταίει ο Γιαννούλης, φταίει ο τραυματισμός. Και ότι όπως το Χασάν τον έριξε ο κορονοϊός κάτω, ο Γιαννούλης ευτυχώς, χτυπάω ξύλο, δεν είχε κάποια επιπλοκή. Όμως βλέπεις ότι δυσκολεύεται να έρθει στη φόρμα του. Δεν στη φόρμα του Γιαννούλης. Ναι. Δεν είναι στη φόρμα του, είναι οξύμορμος, γιατί ήρθε πρόταση από την Όριτς. Ήρθε πρόταση από την Όριτς. Γιατί εκεί έχουν ένα μπακ που είναι, δεν είναι μπακ, είναι λέει χαφ. Εξτρέμ τι είναι, δεν μαρκάρει με τίποτα. Θα μου πεις ο Γιαννούλης μαρκάρει. Ο Γιαννούλης είναι βολίδα μπροστά. Το καλό του κομμάτι είναι το επιθετικό. Το λένε όλοι, το βλέπουμε κι εμείς, οι παλιοί του προπονητές. Στο Βατανιακό βγάλαμε ένα προπονητή που είχε. Λέει, εμείς τον είχαμε εξτρέμ. Τον είχατε εξτρέμ. Β' γάμα εθνική τον είχατε εξτρέμ. Ναι. Και εκεί το αμυντικό του κομμάτι. Αν ο Τσιλούλης του κάνει τσαχπινιές, ο Τσιλούλης του Πανιωνίου, άμα βρει κανένα μαύρο, κανένα γαϊδούρι εκεί πέρα, σαν τον Τραωρέ ή κανένα κτίνος που είναι ταχυδυναμικό, ξέρεις πως θα τον περάσει έτσι όπως είναι. Ο Γιαννούλης θέλει από τη μέση και πάνω 5 μήνες γυμναστήριο. 5. Για να έρθει στα καλά του. Ναι, 5 στην Ελλάδα. Εκεί δεν ξέρω τι θα το δώσω. Θα το δώσουν βιταμίνη, δεν ξέρω. Δεν παίζει έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Γιατί ο Γιαννούλης, καλώς ή κακώς, έκανε τη μεταγραφή του στην Όριτς. Να πάρω τα παιδιά όλα, να σου πω Γιάννη. Ναι. Ότι τα παιδιά δεν παίρνουν εδώ λεφτά, να τα πάρω να παίξουν. Ναι. Γιατί είναι και παιδιά καλά. Ο Γιαννούλης, ο Πέλκας, όλα τα παιδιά. Ο Λάμπρου, όλα τα παιδιά. Δεν τσόγλαν αράδες δεκαετίας του 80 κοπρόσκυλα με τα μπουκάλια τα ουίσκι ή τη γενιά των πατεράδων μας. Παίζανε χαρτιά και πηγαίναμε τις καμαριέρες και την άλλη μέρα δεν μπορούσαν να τρέξουν. Είναι καλά παιδιά. Είναι καλοί αθλητές. Mm-hmm. Είναι καλοί χαρακτήρες. Και αξίζει τον κόπο να βγουν. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω ένα το Τζιμίκα, χαίρομαι. Άριστο παιδί. Κορίτσια σε εισαγωγικά, σε ναι. συμπεριφορά. Ναι. Έχουμε τους άλλους, τους άλλους ταράντες, δεκαετία 80. Πρόσφυγα. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη μέρα. Διαβάζουμε για Σταφυλίδη και για Φεράρι. Καταρχήν, υπάρχει θέμα Σταφυλίδη. Όχι. Όχι. Ο Σταφυλίδης κολλητήλικια με το γιο του Σαββίδη. Ναι. Κάνε κάτι δουλειές, κάτι ρούχα, κάτι τέτοια κάνανε. Αλλά γίνει σαν φακλάνα την πόντια ο Σταφυλίδης. Ναι. Και κοντός, η Φαρδίνη, έχει αυτό του πόντιου, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Πόντιος, πάει... Φαρδένει, ο άλλος είναι παιχταράς. Πήραμε συστάσεις, ταχύτητα, μπροστά, κάνει γκολ, σέντρες. Καλό στο αμυντικό παιχνίδι. Παιδί το οποίο το χόμπι του είναι το διάβασμα, η μελέτη και είναι παιδί του σπιτιού. Δεν έχει παιδιά σκυλιά. Είναι ένας χαρακτήρας, μας είπαν στον Βόλο, ένα παιδί άγιο. Μάλιστα. Θα μπλέξει με το Σταφυλίδι. Ας το Σταφυλίδι. Το ξέρουν και οι παοξίδες. Άρα πάει για Φεράρι. Φεράρι, Πόρσε, Φεράρι. Φεράρι, Πόρσε, Φεράρι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε δύο πράγματα που αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό το 1-1 με τον Ολυμπιακό άφησε, θα λέγαμε, ευχαριστημένες και τις δύο ομάδες. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν έχασε, ο Ολυμπιακός διατήρησε το αίτητο. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, που λέει και μια ψυχή. Η Γκαρσία τώρα είδε ένα έργο. Δεν ξέρω, στα ξένα είναι, στα ουγγανικά. Είδε κανένα καμπόικο το βράδυ. Άφησε 82 λεπτά έξω από τον Τζόλι. Ο Τζόλι είναι ο καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ. Ναι. Διοίκηση, ταχύτητα, μαρκάρισμα, εκτέλεση. Έβαλε, λέει, τον Μπουρκ. Λέω, γεια σα, κάνω μια ερώτηση.
Γιατί έβαλε τον Μούρ? Για να έχει ένα touching game, πώς το λένε αυτούς, έναν έξω. Δηλαδή, επειδή δεν έχει κάποιον, ναι, ας πούμε, να βάλει στη ροή του παιχνιδιού, να την αλλάξει, καλά, έχει τρία center four. Θα βάλει τον καλύτερο του παίκτη. Λέει, μαρκάρει καλύτερα ο Μπουρκ. Ποιο μαρκάρει καλύτερα ο Μπουρκ? Μαρκάρει καλύτερα ο Μπουρκ από τον Τζόλι. Έρχεται πιο γρήγορα. Άντε και να έρχεται, το λέω που δεν είναι έτσι. Αλλά τώρα αντιπαρέρχομαι. Παίζει ο Ραφίνια μπακ και πιάνει ο Μπουρκ έξω αριστερά. Το Ραφίνια μην κάνει γκολ. Ο Ραφίνια είναι 170 χρονών. Ανεβαίνει μέχρι το κέντρο. Δίνει καμιά πάσα παράλληλη στο center back. Θα κάνει καμιά μακρινή. Δεν θα ανέβει να κάνει όγκολα. Τι με κάνει, ρε παιδάκι μου? Δηλαδή έχω τον μπασέρ μου, τον εξτρέμ μου, τον center forward μου, τον διεισδυτικό μου, τον σουτέρ μου. Μόνο κεφάλι δεν έχει. Πρέπει να βελτιώσει ο Τζόλι μηδέν κεφάλι. Ναι. Και τον έχει 82 λεπτά. Είδε έργο αυτός ο Γκαρσία. Ωστόσο όμως ο ΠΑΟΚ στάθηκε πιο καλά από τον Ολυμπιακό, έτσι. Ναι, στάθηκε πιο καλά. Γιατί ήρθε εδώ ο Μάρτιτς, χάρη και έπαιζε με την Τρίπολη στο Καραϊσκάκι. Υποτίμησε τον ΠΑΟΚ φουλ, γιατί αυτός είδε το μάτς με την Τρίπολη και κάνα δυο μάτς που ο ΠΑΟΚ ήταν ξέφραγο αμπέλια αμυντικά. Α, σου λέω, βάλω το δύο δεκάρια, σου κάνω δύο γκολ, σου κάνω πλάκα. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε και ο Ολυμπιακός. Ναι. Με Βαλμπουένα και Φορτούνη στην ίδια δεκάδα. Ναι. Έχει χωρίς κόφτη, δεν υπολόγισε. Υποτίμησε το αρχή τον Ουάρτα. Δεν περίμενε αυτός ότι ο Ουάρτα θα πάρει πρωτοβουλίες. Ο Ουάρτα κέρδισε καμιά δεκαριά φάουλ, 12 πόσα ήταν. Από τον χώρο του άξονα. Ναι. Ο Καμαρά, ο οποίος έκανε στα υπόλοιπα παιχνίδια πίεση ψηλά, αναγκάστηκε να γίνει ο μαρκαδόρος του Ουάρτα. Ο Εμβιλά αναγκάστηκε και αυτός να γυρίσει πιο πίσω. Ο Φορτούνης, 32 αιματοκρίτη που είναι αρθεί να μαρκάρει σαν τρίτος. Ο Ολυμπιακός ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα ρίξει και ο ΠΑΟΚ είναι ομαδούλα. Και κακώς δεν έχασε, γιατί αν έπαιζε ο άλλος από την αρχή ο Τζόλης, με αυτό το Ραφίνια. Σήμερα μιλούσα με έναν οπαδό του Ολυμπιακού. Λέει, ρε, πες τους εκεί κάποιος. Λέω, τι θες? Δεν εμπακαστάρε, μου λέει. Σε παρακαλώ, λέει. Τρέμει το φιλοκάρδι μας, λέει. Δεν εμπακαστάρε για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, καλά που κοιμήθηκε ο Γκαρσία, δεν έβαλε τον Τζόλι να τον πάρει τον Ραφίνια. Είναι και κάτω χαμηλά ο Σεμέδο με τον άλλον χαμηλά. Αν το θέλει, πια μάλλον θέλει το Σεμέδο, λέει. Η Νάπολη πια κάποια Ιταλική. Δεν το άκουσα αυτό. Ναι. Δηλαδή, τι. Θα πάει να παίξει για το χαμηλά ψηλά, είναι παιδάρας. Έχει θέματα ο Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε τις φάσεις λοιπόν για να τις αναλύσουμε. Από το ντέρμπι, η πρώτη είναι ευκαιρία του ΠΑΟΚ με τον Μούργκ, ύστερα από σέντρα του ΣΒΑΜ. Πάτησε ο ΣΒΑΜ, ναι. Τρίπλαρε ο ΣΒΑΜ τον άλλον, παρνάει σαν σταματημένο στο Σεμέδο χαμηλά που λέγαμε, και τη γυρίζει στο Μουρ. Και άμα ήταν ο Τζόλης, γράφαμε ένα μηδέν. Δεύτερο λεπτό, τραλαλαλαλα, δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας, χτυπούσε η καμπάνα της Αγία Βαρβάρας, ανέβαινε ο Ολυμπιακός, είχε άλλο έργο εκεί. Και το χάνεις. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι ξανά η φάση. Και ακόμα και ο Ζίβκοβιτς να ήταν εκεί, μπορεί να είχε καλύτερο τελείωμα. Μπορεί. Πάμε να δούμε την ευκαιρία του Εμβιλά, ύστερα από την σέντρα του Φορτούνη, την ευκαιρία του Ολυμπιακού. Εδώ που νομίζω ο Φορτούνης έχει σηκώσει κεφάλι και τη γυρίζει την μπάλα στο πέναλτι, έτσι, εκεί που πρέπει ακριβώς. Αυτή η ευκαιρία δημιουργείται, το rebound, από κακή απόκριση του Πασχαλάκη. Ναι. Ο Πασχαλάκης, ουζούλαντα, αχμακολούν. Η μπάλα, παιδάκι μου, αφού προλαβαίνεις και αποκρούσεις, είσαι καλός, εκρηκτικός, γρήγορος, γυμνασμένος. Εκεί πάει η μπάλα, δεν πάει εκεί. Δεν παίζεις στα Πετράλωνα, στον ΠΑΟΚ πες. Εκεί, όχι εκεί. Ναι. Και δοκάρει μια φορά. Έρχεται ο Εμβιλά, rebound. Δοκάρει. Κάνει το δοκάρι. Σωστό. Εδώ κοίτα. Λοιπόν, άρα ναι, η μπάλα είναι στο πλάι και όχι ξανά πίσω. Πάμε στον γκολ του Ιγκανσόν, ύστερα από την σέντρα του Ζίβκοβιτς, για να δούμε πώς είναι εδώ αμαρκάρισος ως τελείως στο πίσω δοκάρι ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Και όπως είπαμε και στο ραδιόφωνο, ο Ουάρντα έχει πάρει εγκεφαλιά από τον στόπερ του Ολυμπιακού. Δεν είναι μόνο τα στόπερ τα οποία όταν γίνεται σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ας πούμε, ή στο πίσω το δοκάρι, όταν παίζουν ζώνη, έρχεται
ο μπακ από αριστερά να γίνει center back. Για την άλλη μεριά. Είναι κίνηση, μα τα πει και ο Νίκος, τα ξέρουμε. Ναι. Άμα είναι κοντός ο άλλος ή δεν πηδάει. Τους πήρανε στον Ολυμπιακό όλες τις κεφαλιές. Δεν είναι μόνο ο Ουάρντα. Ο δεξής ο μπακ ο αριστερός. Στον Ολυμπιακό. Δεν έπαιζε ο Χολέμπας που είναι ψηλός. Άμα κλείσουν στη σέντρα, τους έχει πάρει. Καταρχήν πιάνανε τον center for του ΠΑΟΚ, του Φαλακρό, και ερχόταν από πίσω ο ΣΒΑΜ, τους πήρε 3-4 κεφαλιές, γιατί δεν τον υπολογίσανε. Και είναι και αυτό ένα κομμάτι του, της τακτικής. Της τακτικής, ναι. Όλες, και ο Άρντα εκεί. Όλες τις κεφαλιές, Ολυμπιακός, όλες τις κεφαλιές, πρώτο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι, στον γκολ, τις έχει χάσει. Αυτό είναι πρόβλημα. Να το δουν αυτοί εκεί. Ναι, ο Άρντα, ο οποίος εξελίσσεται στη χειμερινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ, πάτησε και αυτός πολλές φορές περιοχή και έχει και την κεφαλιά εδώ που θα μπορούσε να απειλήσει. Να δούμε τον γκολ του Μπα, ύστερα από το κόρνερ. Στη φάση εδώ που βλέπουμε τον Μπα να παίρνει φόρα και να είναι τελείως αμαρκάριστος. Εδώ υπάρχει μια διχογνωμία εάν φταίει παίκτης που δεν είναι πάνω στον Μπα ή εάν είναι και άστοχη η έξοδος του Πασχαλάκη ή και τα δύο μαζί. Κοίτα, και τα δύο είναι. Γιατί τα φάλτσα που δίνει ο Φορτούνης, ποιος το χτύπησε το κόρνερ, ο Φορτούνης δεν το χτύπησε. Ναι, νομίζω ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης, ωραίο χτυπημένο. Τα φάλτσα πάνε προς όφελος του τερματοφύλακα. Ναι. Δηλαδή, εγώ με τέρμα, γίνεται το κόρνερ από εκεί. Τα φάλτσα πάνε έτσι. Δεν πάνε έτσι. Να πει θα βγει, την έχασε. Mm-hmm. Έρχεται από εδώ η μπαλ. Είσαι ένα 97 γαϊδούρι. Γυμνασμένος κάνεις σάκους, βαράς κάνεις, δράσεις τα χέρια δυνατά. Πηδάς στη μικρή περιοχή και σε παίρνει την κεφαλιά. Φταίς εσύ. Γιατί ούτε στο πρώτο δοκάρι πάει, ούτε στο πίσω. Στη μέση δεν είσαι. Δεύτερο. Παγκοσμίως, να ζούσε ο Αλέφαντος, θα μας τα έλεγε πάλι. Όταν χτυπιέται κόρνερ και υπάρχει ο Σεμέδο, ο Μπα, πάνω από ένα 90 και κεφαλοσφαιριστές. Και ο άλλος ο καλός ο σέντερφορ, πώς το λένε. Ο Ελαραμπή. Ναι. Όλοι οι προπονητές στην Ευρώπη, εγώ παρακολουθώ, βάζουνε τρία ή δύο man to man ή τρία ή δύο βάζουνε και άλλοι παίζουνε ζώνη. Πάντα όμως τον ένα, τον δύο, τον Ιμπραήμοβιτς, όποιος τον παίξει ζώνη είναι καταδικασμένος σε θάνατο ή το άλλο της Μπάγερ που τους παίζουνε πολλές φορές οι Γερμανοί και τους πετάει τα γκολ. Δηλαδή δεν υπάρχει προπονητής στον ΠΑΟ. Κάθε τον Γκαρσία 44 χρόνων σαν 70 χρονών. Δηλαδή εγώ 53, άμα πάμε βόλτα οι δυο μας, θα πούνε οι γκόμενες, ρε εσύ αυτός ποιος είναι στο ψηλό διπλό νεάρος με τη φαλάκα. Έχει γίνει σαν το γέρο, κάθεται εκεί, βλέπει. Τι βλέπεις ρε. Εδώ παίζει το ψωμάκι σου, τη ζωή σου, 250 χιλιάρικα το χρόνο. Άλλο ένα χρόνο μισό εκατομμύριο. Τα μισά στην άκρη και τα άλλα μισά θα τα βάλεις εκεί. Είναι λεφτά, είναι εκεί η ζωή σου. Τον έχει τον μπαν, θα μου πεις ποιο να βάλει. Ποιος είναι ο σεντερφόρ, αυτό να βάλεις. Ποιος είναι ο πιο ψηλός, ο Παντελίδης που είναι Έλληνας και είναι άνεργος. Στην Τούμπα έπιασε μάν του μάν το Μάτος στα στημένα ο Τσουκαλάς που ήταν χαφ. Mm-hmm. Και το Βαρέλα, το σέντερ μπακ που κάνε τα γκολ, ποιος τον έπιασε. Ποιος. Ο Ιγκλέσιας. Ο Ιγκλέσιας. Ήταν και αυτός χαφ. Μάν του μάν. Δηλαδή, εσύ δεν μαθαίνεις δηλαδή τι πάω και είμαι. Βαράω γροθιά στον Τιόγκο και έγινα προπονητής. Όχι φίλε, δεν είναι έτσι. Πάμε να δούμε και την τελευταία φάση με τον Τζόλι, το δοκάρι. Μπορεί να μην έκανε σλάλομ, αλλά είναι μια κίνηση την οποία κάνει συχνά ο Τζόλις. Να φέρνει την μπάλα δηλαδή στο δεξί και να δοκιμάζει. Εδώ ήταν τυχερός βέβαια ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Γιατί... Δεν ήταν τα πόδια του Τζόλι, ναι. Γενικά το παιδί, κρατάει από Βόρειο Ήπειρο. Δηλαδή δεν είναι φλωράκι ελληνάκι που το πάει το καρνέι σου είναι η μαμά στο, πώς το λένε. Εδώ πήγε η κόρη μου, πάω κάγια στη θύρα 7 και πήγε η μάνα της στο ημίχρονο το σάντουιτς. Και χτυπάει την πόρτα, λέει τι θέλετε κυρία μου, να δώσω λέει το σάντουιτς. Φυγέτε λέει κυρία μου, ποιο σάντουιτς. Πήγε χτυπήσει την κόρη μου, η γυναίκα μου, να τη δώσει το σάντουιτς, πάω κάγια στις 2-2. Μιλάμε τώρα για μια δραματική κατάσταση. Κατάλαβες, λοιπόν... ο άλλος είναι βορειοϊπειρωτάκι. Ναι. Όταν ήταν μικρό, έπαιρνε την μπάλα, τους τρίπλαινε, τους έδερνε δηλαδή. Όχι τους ναι, ποδοσφαιρικά, ναι. Ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Και λέγανε, μα αυτό το είναι κολοπετσωμένο το παιδάκι.
κολοπετσούμενο το παιδάκι, είναι γεννημένος ποδοσφαιριστής για να πάει σε 2 χρόνια στο εξωτερικό. Τι κολοπετσούμενος είναι, ένα άντρακλας, παιδαράς, δυνατός, με πόδια δυνατά. Ένα πράγμα το συμβουλεύω εγώ μόνο, το κεφάλι. Αν βελτιώσει το κεφάλι. Αν βελτιώσει και το κεφάλι, είναι να πούμε... Έφυγε, πέταξε. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό τώρα. Μνημόνευσες πολλές φορές στην κίνηση εκπομπής τον Ραφίνια. Λίγη ώρα πριν βγήκαν κάποια δημοσιεύματα από την Γερμανία που έλεγαν πως ενδιαφέρεται η Σάλκε για να τον πάρει πίσω. Ο Ολυμπιακός δήλωσε άγνοια για τα δημοσιεύματα αυτά και μένει να δούμε όταν και αν του γίνει αυτή η πρόταση επίσημα πώς θα αντιδράσει. Ναι, κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλά εξτρέμ και πολλούς και καλούς και μαρκάρουν κιόλας. Έχει μια σεντερφορά, έχει 2 καλά δεκάρια. Τα σέντερμπακ, μα χαμηλά, μα ψηλά, εντάξει, δεν παίζουν και στην Bundesliga. Εντάξει, έχουν μια δυναμία χαμηλά και οι 2 και οι 3, τι είναι και οι 3, αλλά σώματα αυτά δυνατοί, ωραία. Ξέρεις πόσοι Ολυμπιακούς έχω φίλους. Mm-hmm. Σε παρακαλώ, πες και στα social, 2 μπακ να πάρει. 2 μπακ να μαρκάνουν, δεν θέλουμε να βγαίνουμε. Και έτσι, να δει τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτός ο Ολυμπιακός με 2 μπακ καλά. Τα έχει όμως τώρα, Κωστή, χωρίς πλάκα. Όχι, ναι. Όχι. Λέω και για τον Τρέγκερ, λέω και για τον Μολδάβο που πήρε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι σε 1 μήνα θα είναι αυτή η βασική στον Ολυμπιακό. Ο Τρέγκερ μ' αρέσει πολύ μπροστά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είδα όμως 3-4 φορές το Δέλα να βγαίνει από εκεί και να πέφτει ο ένας ο χαφ, έπαιξε ο στόπερ. Είχε 2-3 γυρίσματα αργά. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ σαν θέαμα, ναι. Ωραία, λέω, βγαίνει, έκανε και τη σέντρα, ωραία, πολύ ωραίος. Και μπάλα ξέρει. Απίσω είναι το θέμα ότι. Θα το δούμε. Για Ραφίνια τι λες, εάν υπάρξει επίσημη πρόταση από τη Σάλκε να επιστρέψει. Σε Ροφιέρο ο Βενιζέλος, τον οδηγό ο Μαρινάκης, ποιον έχει εκεί το γορίλα, ναι. Στο πίσω κάθισμα βαλίτσες και 500 ευρώ πριν να φύγει. Βέβαια καλά 500 ευρώ, θα ζητήσει περισσότερα ο Ολυμπιακός. Έτσι. Εντάξει, ναι. Γιατί έχει ένα συμβόλαιο στον Ολυμπιακό που είναι κοντά στο 1.200. Έπλεξε, η Σάλκε... έπλεξε με το 1.200. Πήρε όνομα... πώς το λένε, παιδί μου, πώς είναι ο Σπύρος ο Φωκάς, ο ηθοποιός γέρος τώρα. Ναι. Παντρεύτηκε μια μικρή. Πήρε μικρή το Σπύρο Φωκά. Ναι, αλλά τον πήρε γέρο. Όταν ήταν στα ντουζένια το Σπύρος Φωκά στα 40, σέβαζε κάτω τις γυναίκες 3-3. Ναι. Τώρα τι να τον κάνεις γέρος. Κατάλαβες. Άλλο να με πάρεις. Άλλο να με πάρεις τώρα ακόμα 30 χρονών και άλλο να με πάρεις 60 να θέλω χάπι να κάνω σεξ και μετά να έχω και παρενέργεια μου κλείσει καμία αρτηρία. Να πεθάνω πριν την ώρα μου στο κρεβάτι απάνω. Έτσι είναι, Γιάννη. Βέβαια, η Σάλκε τον ξέρει, το Ραφίνια έχει παίξει μια πενταετία από το 5 μέχρι το 10, έχει κάνει πάνω από 100 συμμετοχές, οπότε είναι λογικό να έχει μια καλή εικόνα. Παίρνει Mercedes με 400.000 χιλιόμετρα η Σάλκε, γι' αυτό θα πέσει κατηγορία. Ναι, αν τον πάρει. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο, αφού μπήναμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να δούμε κάποιες κάρτες που αφορούν τον Πέδρο Μαρτίνς. Έτσι, εδώ είναι τα παιχνίδια που έχει συνολικά σε Ελλάδα και Ευρώπη, 132 παιχνίδια, 89 νίκες, 23 οπαλίες, 20 ήττες, τέρματα 264-92. Και αναφέρουμε τα πεπραγμένα του Πέδρο Μαρτίν στον Ερυθρόλευκο Πάγκο, γιατί ήδη και με βάση τους αριθμούς, αλλά πολύ δε περισσότερο στη συνείδηση των φίλων του Ολυμπιακού, έχει μπει σε αυτό το κλειστό κλαμπ των προπονητών που έχουν μείνει στην ιστορία. Εδώ βλέπουμε ενδεικτικά κάποια ονόματα, και εσύ γυαλιά και εγώ γυαλιά, ναι τώρα καλύτερα έτσι. Μπάγεβιτς, 208 παιχνίδια, 144 νίκες. Τάκης Λεμονής, 165 παιχνίδια, 111 νίκες. Πέδρο Μαρτίνς, 132 μάτς, 89 νίκες. Λάκης Πετρόπουλος, 132 μάτς, 91 νίκες. Ερνέστο Βαλβέρδε, 127 παιχνίδια, 92 νίκες. Ολέγ Μπλαχίν, 122 μάτς, 74 νίκες. Τόζα Βασελίνοβιτς, 105 μάτς, 67 νίκες. Και ο Τόζα, μεγάλη μορφή. Ναι. Πετρόπουλος και καλός προπονητής ο Πετρόπουλος,
και στο κλίμα. Έξυπνος δηλαδή και στο παρασκήνιο, αλλά και πολύ καλός προπονητής. Εδώ βλέπουμε τα παιχνίδια πρωταθλήματος, 138 ο Μπάγεβιτς, 107 νίκες, ο Λεμονής 107 μάτς, 77 νίκες, ο Λάκης Πετρόπουλος 107 μάτς, 72 νίκες, Ερνέστο Βαλβέρδε 90 μάτς, 69 νίκες, ο Μπλαχίν 87 μάτς, 51 νίκες, ο Βασελίνοβιτς 86 μάτς, 54 νίκες και ο Πέτρο Μαρτίνς έχει σε 82 παιχνίδια 65 νίκες. Μιλάμε μόνο για πρωτάθλημα. Από τις 8 ήττες του Πετρόπουλου, οι 5 είναι με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ, Ξέρεις, όταν έπαιξε το 72-73 τη δεύτερη αγωνιστική με τον Πετρόπουλο, χάσανε 1-0 εδώ και την επόμενη χρονιά, τέλη της χρονιάς, 30η αγωνιστική, ξαναχάσανε πάλι από τον ΠΑΟΚ. Ήταν αίτητος ο Πετρόπουλος. Εντάξει, έχει και πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός που είχε πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός και κακή παράδοση, κυρίως στην Τούμπα. Λοιπόν, είδαμε και τις φάσεις, τις σχολιάσαμε. Είδαμε και το θέμα Ραφίνια Σάλκε. Να πάμε τώρα και στη βαθμολόγηση των δύο εντεκάδων και των δύο προπονητών, για να συνεχίσουμε με ερωτήσεις. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε Γκαρσία και Μαρτίνς. Ναι. Και οι δύο δεν πήγαν καλά. Εγώ θα βάλω 6 και στους δύο. 6 δηλαδή στον Γκαρσία, 6 στον Μαρτίνς. Ενώ ο Γκαρσία προετοίμασε την ομάδα του πολύ καλύτερα, έχασε πάρα πολύ με τον Τζολ, πάρα πολύ, και με τον Πασχαλάκη, τον οποίο του τον επέβαλε ο Βιερίνια, γιατί ήταν φίλος του. Θα βάλω και εγώ λοιπόν την ίδια βαθμολογία, γιατί δεν βγήκε του Μαρτίνς η συνύπαρξη Βαλμπουενά Φορτούνη στην ίδια εντεκάδα. Και τον Ολυμπιακό τον έκανε στο δεύτερο ημίχρονο πάρα πολύ ψηλά την άμυνα ο ΠΑΟΚ και περίμενα τουλάχιστον δύο φορές να τη σπάσει και να βγει στην κόντρα και να κάνει φάση. Δεν το είδα. Πάμε, δηλαδή, πάμε στους τερματοφύλακες να δούμε τον Πασχαλάκη και τον ΣΑ. Τον Πασχαλάκη εγώ τον βάλω 3. Ναι. Και τον ΣΑ 7. 7. Εγώ θα βάλω ένα 5 στον Πασχαλάκη, γιατί το 3 είναι και άλλοι, δημιουργούνται και άλλοι συνειρμοί και θα σε κυνηγάνε. Όχι, δεν είναι μόνο το γκολ που τρώει, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Η γενική του παρουσία είναι μια φάση που είναι δύο center back, ο παίκτης του Ολυμπιακού και πάει ο Πασχαλάκης, θα έχει πάει παίξει κάτς. Ναι, που έκανε το φάουλ, το τραυμάτισε. Ενώ γίνεται η φάση και ο ένας ο center back πάει κάνει βάθος. Σου λέει, άμα τη χάσει, θα τη μαζέψω εγώ το σκουπίδι. Το σκουπίδι θα το μαζέψω εγώ. Πάει, σκοτώνεται, πάει κίτρινη κάρτα κτλ. Δηλαδή, πάει πολύ με το συνέστημα. Ναι. Βάλουμε ένα 7 και στον ΣΑ. Και δεν έχει και ιδιαίτερο λόγο να είναι αγχωμένος, αφού έχει καθιερωθεί εκ νέου στα γκολπός του. Έμεινε στην ιστορία μαζί με τους υπόλοιπους. Άμα το ξανακάνει αυτό που μετά από 100 χρόνια, ναι, θα έχει πεθάνει ο Πασχαλάκης, εμείς, και θα άμα ξαναγίνει. Για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω. Πάμε να δούμε τις άμυνες. Αντίστοιχα, εδώ έχουμε τον Μολδαβό, τον Σεμέδο, τον Μπα και τον Ραφίνια. Ο Ραφίνια παίρνει 5. 5. Ο Σεμέδο παίρνει 6. Ο Μπα παίρνει 6 και ο άλλος ο Μπα παίρνει 7. 7. Λοιπόν, ο αριστερός. Ναι, θα ξεκινήσω και εγώ δίνοντας ένα 7 στον Μολδαβό. 7 από εμένα, 7 από τον Κωστή. Για τον Μολδαβό. Στο Σεμέδο τι είπες, Κώστα? 6. 6 στον Σεμέδο, 6 και από μένα. Ο Μπά έχει βάλει βέβαια τον γκολ, οπότε μπορεί να πάρει κάτι παραπάνω εκεί. Ναι, γιατί εκεί δεν τον μαντουμάρισε κανένας, πήρε και φόρα και το άλμα είναι αλλιώς επιτόπιο και αλλιώς να πάρεις 6-7 μέτρα φορά. Ήδηξε το άλμα του, ήταν φοβερό. Αλλά δεν ήταν επιτόπιο, ήταν με ταχύτητα άλμα. Ναι. Εκεί που δεν τον, δηλαδή, αν υπήρχε ένας κοντά του, δεν το έκανε. Ας έκανε και άστοχη έξοδο ο Πασχαλάκης. Ωραία. Άρα τι βάζεις στον Μπα? Και αυτό το ίδιο. Θύμησε μου, ποιο είναι το ίδιο τώρα? 7 τον έχω. 7. Λοιπόν, 7 από τον Κωστή.
7 από μένα, 7 ο Κωστής στον Σεμέδο, 6 εγώ και στον Ραφίνια έδωσες 5. Θα πάω κι εγώ σε ένα πεντάρι. Παιδιά, μπλέκεστε άδικα, δεν χρειάζεται δύο γραμματοσειρές, αφού εγώ και ο Κωστής ψηφίζουμε παίκτες του Ολυμπιακού. Έχετε τώρα μπερδευτεί τσάμπα εδώ. Λοιπόν, πάμε στην μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Κοίταξε, εγώ έρχομαι και λίγο πιο δευτερόλεπτα μετά. Ναι. Αυτή είναι... Είναι ο Εμβιλά, ο Φορτούνης και ο Καμαρά. Φορτούνης 6, Καμαρά 7, Εμβιλά 8. Λοιπόν, άρα του άρεσε του Κωστή ο Εμβιλά, του βάζει 8. Εγώ θα του βάλω ένα 7, 8 ο Εμβιλά από τον Κωστή, 7 από μένα. Φορτούνης, μου είπες Κωστή, 6. Ναι, πάρει και αυτός ο Φορτούνης μια φορά. Δηλαδή, απάλι εγώ τα πάνω του, ναι. Και εγώ ένα εξάρι στο Φορτούνη. Πες με στην Τούμπα μια φορά ή στη λεωφόρο, σαν συγκαμμένος. Θα έρθει και μάλωσε με την κόμενά του. Πώς πας στη δουλειά που μάλωσες με τη γυναίκα σου, την κόμενά σου. Και λες, όχι, μη με ζωγαδιάζετε σήμερα. Είμαι τσατισμένος. Μένεις σαν θυμωμένος. Και Καμαρά τι βάζεις? Εμβιλά, Καμαρά 7 και 6 στο Φορτούνη. Καμαρά 7, εγώ 6. Καμαρά τον αδίκησε το παιχνίδι. Γιατί αναλώθηκε πολύ σε πιο αμυντικά καθήκοντα. Έκανε και αυτός κάποια φάουλ, ταλαιπωρήθηκε από τον Ουάρντα, ποιος ήταν εκπληκτικός. Πάμε στην επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Λαραμπή δεν φάνηκε. Ναι, ο Λαραμπή δεν φάνηκε. Είχε... Βάζω 4 τον βάλω. 4 στον Λαραμπή, από τον Κωστή 5 από μένα. Βρουσάη, ούτε αυτός φάνηκε συγκριτικά ο με... Βρουσάη πήρε 5. 5 ο Βρουσάη, 5 και από μένα. Και ο Βαλμπουενά. Το Βαλμπουενά, κοίταξε. Ο Βαλμπουενά το βάλω 7. Μόνο και μόνο που παίζει στα 37, μαρκάρει, παίρνει την μπάλα, την κρατάει. Δεν τον βοήθησε το παιχνίδι. Ωραία. Και εγώ ένα 7 στον Βαλμπουενά και Δήμη 1. Και έτσι, παράδειγμα προς Μίμης. Είναι παράδειγμα προς Μίμης. Ελαραμπή, έβαλε Κωστή 5. 5-5. Ωραία. Τον συμπαθώ πολύ, αλλά. Και εγώ ένα εξάρι στον Ελαραμπή. Στο Αγρίνιο το έκατσε τον κόλλο, αλλά δεν τον είδα καλά πατήματα. Βέβαια, να πούμε Γιάννη, ότι δεν μπορεί να σκοράρει και συνέχεια έτσι. Όχι, άλλο λέω. Βλέπω γενικά εγώ τους παίκτες όταν δεν έχουν την μπάλα και στο γήπεδο όταν πάω. Ο παίκτης την μπάλα στα πόδια του στα 90 λεπτά την έχει 2,5 λεπτά. Όλα τα άλλα τα λεπτά είναι εκτός. 3 λεπτά το πολύ να την έχει. Στατιστικά. Άρα λοιπόν εγώ κάνω άλλη κίνηση. Βλέπω τους παίκτες που δεν έχουν την μπάλα τι κάνουν. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μείνει ΠΑΟΚ τώρα. Είπαμε για Πασχαλάκη, είπαμε στην... Τι μας βάλατε εδώ τώρα, παιδιά, λίγο βοήθεια θέλω. Είναι Ουάρντα, είναι η μεσαία γραμμή, έτσι, του ΠΑΟΚ με τον Ουάρντα, τον Ελκαντουρί και τον Σβάμπ, σωστά? Ουάρντα, ναι. 9. 9. Ελκαντουρί, 7. 7. Και 7, ο Σβάμπ. Λοιπόν, άρα 7 ο Σβάμπ, 9 ο Ουάρντα και 7 ο Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί έχει... Και εγώ στην ίδια βαθμολογία. Ναι, ο Ελκαντουρί έχει. Μπορεί να πάρει ένα τέταρτο, να είναι συγκλονιστικός. Και μισή ώρα να πεις πού είναι ο Καντουρί. Και ναι. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο άλλα 10 λεπτά και μετά 20 λεπτά να πεις πάλι πού είναι ο Ελκαντουρί. Έχει τρομερές θετικές και αρνητικές μεταπτώσεις στο ίδιο 90 λεπτά. Πρέπει να το δει αυτό. Ναι. Σταθερά πολύ καλός ο Ουάρντα. Στην επιθετική γραμμή θα περάσουμε τώρα. Ναι. Ίδιους βαθμούς, το είπα, παιδιά. Λοιπόν, εκεί όπου είπαμε έκπληξη που δεν ξεκίνησε ο Τζόλης και φάνηκε και από την πορεία του παιχνιδιού πώς έπρεπε να ξεκινήσει. Εντάξει, Μουρκ, είναι. Είναι ο Μουρκ, είναι ο καινούριος σεντερφόρο ο Κρέμτσικ και είναι και ο Ζίβκοβιτς. Κοίταξε, 7, 7, 7. Τρία εφτάρια σε όλους μοιράζεσαι. Ναι. Εγώ θα βάλω 6 στο Ζίβκοβιτς. Εγώ θα μοιράσω εξάρια, γιατί και δεν μου άρεσε πολύ ο Κρέμτσικ. Έπαιξε και πολύ ξύλο με τα στόπερ του Ολυμπιακού. Κάνανε πολύ καλή άμυνα στην πρώτη ζώνη του Ολυμπιακού. Γι' αυτό τους βάζω 7. Δηλαδή μετράω
και στο ανασταλτικό κομμάτι όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό δεν έφαγε πολλές φάσεις. Έφαγε πολύ λιγότερες από ό,τι έφαγε από τον Βόλο, ας πούμε. Γι' αυτό τους βάζω 7. Ωραία. Όταν χανόταν η μπάλα, κάνανε πολλές πιέσεις, κλέψαν μπάλες, πιέσανε τους αντιπάλους μπακ και κάνανε πολλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό τους βάζω 7. Ωραία. 7 από τον Κωστή, 6 από μένα. Και πάμε να δούμε και την αμυντική τετράδα του ΠΑΟΚ. Βιερίνια Γιαννούλης. Είναι Βιερίνια Γιαννούλης, Ίγκανσον και Κρέσπο. Λοιπόν, Γιαννούλης 7. Γιαννούλης Βιερίνια, 7. 7. Μισό λεπτό, Κώστα, να τους βοηθάμε και λίγο, τα έχουμε κάνει. Λοιπόν, Γιαννούλης 7 και από μένα ένα 7. Άρα παίρνει 2 εφτάρια ο Γιαννούλης. Λοιπόν. Ο Κρέσπο... Ο Κρέσπο παίρνει 5. 5 ο Κρέσπο από τον Κωστή, 4 από μένα. Και ο Ίγκανσον παίρνει 10. Ο Ίγκανσον παίρνει 10 επειδή σκόραρε και γενικά λόγω της παρουσίας. Ο Ίγκανσον είναι τόσο καλός αθλητής. Δεκάρι από μένα. Τον είχαν για πέταμα και ανάγκασε χωρίς καλό μάνατζερ, χωρίς τίποτα διαφήμιση από πίσω από όλους εμάς κτλ. Να γίνει ο απαραίτητος, δίκαια, με μυαλωμένες αποκρούσεις, καλή μπάλα κάτω και γρήγορος. Ωραία. Βιερίνια. Βιερίνια, βλέπει Βάσο, θα τον βάλω ένα 7, γιατί πάλι θα βγει και θα πει Κουφάλα Ραπτόπουλε, πάλι κυνηγά στον άντρα. Το βάλω 7, 6 θα τον έβαζα λόγω της Βάσος. Εντάξει, εγώ που δεν έχω τη Βάσο εδώ πάνω από το κεφάλι μου, θα βάλω 6. Το δεκάρι έχει πάει και σε μένα από τον Σον Ίγκανσον. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για όσους μας βλέπουν μέσω της τηλεόρασης και έχουμε ήδη μαζέψει αρκετές ερωτησούλες για να συνεχίσουμε στην κανονική ροή της εκπομπής για όσους μας βλέπουν μέσω του YouTube. Οπότε, ο Μάνος, πώς σχολιάζει ο Ραπτόπουλος το Αλισβερίσι ΠΑΟΚ Βόλου? Ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός με την Κέρκυρα, με την Καλονή, ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη, ο ΠΑΟΚ με τα Γιάννενα, ο Ολυμπιακός με τον Όφη παλιότερα, ο Παναθηναϊκός με τη Δόξα Δράμα στον Όφη. Το ίδιο κάνει και ο ΠΑΟΚ με τον Βόλο. Ψάχνει φίλους. Μάλιστα. Ο Κυριάκος, αν αδείξει ο διαιτητής τον ΠΑΟΚ στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Γκρινιάρη. Αμπά Καζαντζίδη. Τι τον αδείξει, τι τον έκανε. Τι τον έκανε τον ΠΑΟΚ, δηλαδή. Τι. Πω, πήρε και περισσότερα φάουλ ο Βάρντα. Κάνα 2-3 που δεν ήταν, τι έκανε. Τι έγινε, κανένα φάση, κανένα πέναλτι, καμιά κάρτα. Μια χαρά ήταν ο Γιάννης. Ο Γιάννης ρωτάει αν υπάρχει θέμα Ραφίνια Σάλκε. Μου απαντάει εδώ ο Νίκος Αβραμίδης ότι ο Ολυμπιακός το διαψεύδει. Ο Μινάς, άποψη Ραπτόπουλου και Γιάννη για τις δηλώσεις Γκαρσία περί μη δικαίου συν 9 του Ολυμπιακού για τη διαφορά των δύο ομάδων. Κοίταξε. Από ένα ημίχρονο δεν βγαίνει. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιο. Έκανε το pressing υψηλά, επικοινωνιακά. Καλά έκανε και το είπε. Τη δουλειά του θέλει να κάνει. Θα μπορούσε να το πει περισσότερο αν έβαζε τον Τζόλι και έκανε ένα γκολ ακόμα ο Τζόλι και έκανε τη νίκη στην ισοπαλία. Ναι. Δεν βγαίνει να το πει αυτό. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Η ίδια ερώτηση είχε γίνει και από τον Κώστα και από τον Νίκο και από τον Πέτρο. Έχει προκαλέσει εντύπωση αυτή η δήλωση. Άποψη για τον Χιμένεθ. Κοινικότατος. Πανέξυπνος, πολύ καλό κοουτσάρισμα χθες, γενικότερα με ένα μέτριο υλικό, προστάτευσε την πίσω γραμμή του και είχε πυγμή και άφησε τους δύο στόχους φόρ έξω. Πολύ καλός. Αν ζούσε ο Νίκος, ναι, ο Αλέφατος, σήμερα θα τον είχε εκθιάσει νομίζω. Θα πάμε μετά και στην ΑΕΚ. Συμφωνώ. Ο Νίκος πώς βλέπετε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη? Ένα σημείο θα πεις. Πιστεύω θα το πάρει ο ΠΑΟΚ με γκολ-γκολ. Μάλιστα. Ο Γεράσιμος, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος? Φέτος. Ναι. Τώρα εδώ. Ναι. Ο Ελαραμπή. Α, δεν ο Βαλμπουένα. Όχι. Ωραία. Τα καρφώνει άλλος. Η Κατερίνα, εμένα μου φάνηκε ότι ο Γιαννούλης και εγώ ήταν να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Συμφωνεί ο κ. Ραπτόπουλος. Εσύ, Κατερίνα, μάλλον σε μια δουλειά έπαιρνε 300 ευρώ. Και οι άλλοι γκόμενα που ήταν πιο άσχημοι έπαιρνε 1.000 και σου δίναν 2.000 να φύγεις να πας σε άλλη δουλειά. Δεν θα καιγώσουν, γλυκιά μου, Κατερίνα. Μάλιστα. Εντάξει. Η κοινός, πάμε για ύπνο.
Λοιπόν, ο Ηλίας, άποψη για Ολυμπιακό και Παπασταθόπουλο. Εάν γίνει αυτή η μεταγραφή, αν θα κολλήσει στον Ολυμπιακό. Σαν να πάρεις τον Κουσκούνι στα 85 να γυρίσει τσόντα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γέρος. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι οι ερωτησούλες που είχαμε. Οπότε να πάμε τώρα εμείς στην ΑΕΚ. Ρώτησε πριν κάποιος φίλος την άποψη για τον Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ, ο οποίος σε 4 θητείες πλέον έχει συμπληρώσει 100 παιχνίδια στον πάγκο της ΑΕΚ. Όλα μαζί. Ναι, όλα μαζί, προφανώς όλα μαζί. Ευρώπη δηλαδή, όλα, ναι. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε τους 4 προπονητές πιο εμβληματικούς με βάση τουλάχιστον τα στατιστικά. Ντούσαν Μπάγεβιτς, Μπράνκο Στάνκοβιτς, ο Φάντροκ και ο Μανώλο Χιμένεθ. Στην ίδια κάρτα είναι. Είναι η περίοδοι που έκατσαν στον πάγκο και σε αριθμούς οι νίκες, οι ισοπαλίες και οι ήττες. Ποιος έχει καλύτερα, ο Φάντροκ ή ο Μπάγεβιτς? Είναι η τετράδα των προπονητών που έχουν συμπληρώσει 100 συν παιχνίδια στον πάγκο της ΣΑΕΚ. Ναι, ανεξάρτητα άμα ήταν σε πόσες θητείες ήταν, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πήραν όλοι, όλοι πρέπει να πήραν πρωτάθλημα. 68-73 πήρε, πρωτάθλημα πήρε ο Στάνκοβιτς. Ο Φάντροκ δεν πήρε, όχι. Πώς δεν πήρε. 70, ο Φάντροκ. Το 77 έχει κάνει ο Παναθηναϊκός ντάμπλ. Α, ναι. Ο Φάντροκ ήταν στο 76 ο ΠΑΟΚ και τα άλλα Ολυμπιακός. Δεν πήρε, πήγε την άξιστα ημιτελικά. Ναι, είχε την Ευρώπη, ναι. Λοιπόν, επίσης να δούμε την κυριαρχία της ΑΕΚ επί του Άρη. Εντάξει, είναι σε σύνολο 11 αγώνων, 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και μία νίκη του Άρη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι τα 3 σερί διπλά που έχει στο Κλειάνθης Βικελίδης μετά το χθεσινό η ΑΕΚ. Ένας Χιμένεθ ο οποίος δήλωσε με το που ήρθε ότι προτιμώ να κερδίσω ένα 0 από 5-4 και αυτή τη φιλοσοφία τη βλέπουμε ότι βγαίνει και στο γήπεδο πια. Είναι, δεν μπορεί να το λέει και να μην το κάνει. Σου λέει μόνο τον Απόλλωνα ΑΕΚ να είδε. Καταρχήν σου λέει έχω μέτρια center back. Ο δεξής μου back καλός φιλότιμος, μέτριος κι αυτός. Ναι. Ο άλλος μου back αριστερός, στόπερ περισσότερο, ο Λόπες, εντάξει. Και τι κάνει αυτός τώρα? Βάζει το Σιμόε στο σκύλο. Μα τι σκύλο ήταν ο Σιμόε? Έχω δεύτερη νιώτη περνάει. Μπροστά από αυτούς τους δύο. Δεξιά τον Κρίστη σε εσωτερικό μέσο, Γαλανόπουλο. Πετάω έξω ο Μάνταλο, πετάω έξω Ολιβέρα, πετάω έξω το Λιβάγια. Ναι. Και τι κάνω? Βάζω δύο νέους εξτρέμ σε ηλικία που είναι γρήγοροι και σε αντεπίθεση και σε λασμένα, οι οποίοι όμως γίνονται και μπακ. Τι κάνανε αυτοί τώρα? Κλείσαν τον Άρη από παντού. Στο κέντρο Σιμός Γαλανόπουλος Χρήστη, κλείσαν τον κέντρο. Πάει ο Άρης την μπάλα στην πλευρά. Εκεί που είναι ο Σίλβα, σου λέει αφρώ τον μπακάκι να το διαλύσω. Σύσαι που το λες. Κρίστησης και Γκαρσία 3-1-2-2. Στη μια μπάντα. Άντα την πάω την μπάλα στον άλλον, στο Μαντζίνι. Που είναι καλός, θα φάω τον Λόπες. Εσύ σε που το λες. Μαχαίρας πίσω στα 70 μέτρα, Γαλανόπουλος 30. 3-1-2-2. Έβγαινε στα χάφο Άρης με Σάσα Γκάμα 2-3-1-2-2. Σιμόες Κρίσης και Γαλανόπουλος. Πάντα η Άκη είχε ένα παίκτη παραπάνω. Ναι. Άρα ουσιαστικά μας λες, Κωστή, αυτό που είδαν λίγοι και όχι αυτό που παρατήρησαν πολλοί, ότι η παρουσία των Γκαρσία Μαχαίρα στην εντεκάδα δεν είχε να κάνει μόνο με την επίθεση, αλλά και με την κάλυψη πίσω, έτσι. Σε μια φάση ο Μαχαίρας έχει έρθει μπακ δεξί, τόσο πολύ πίσω. Ο Μπακάκης έχει πάει τέταρτο στόπερ και έχουν κλέψει την μπάλα για να βγάλουν αντεπίθεση. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Άρης τόσο καιρό στους άλλους, κλέβω ένα μηδέν, κλέβω ένα μηδέν, το έκανε καλύτερα η ΑΕΚ, το τιμώρησε με το ίδιο νόμισμα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις... Α, και κάτι τελευταίο, δευτερόλεπτα. Να φανταστείς πόσο πειθαρχημένη ήταν η ΑΕΚ που ο Άρης το Ματίγια τον είχε σαν εξάρι μπροστά από τα σέντερ μπακ για να κατεβάσει την μπάλα. Ο Ανσαριφάρ
με εντολή φαντάζομαι το Χιμένεθ. Προφανώς. Του εμπαρκάριζε το εξάρτητο. Δηλαδή αυτό που έκανε βάσει την μπάλα πίεσε ένα σαριφάν. Ενώ δεν χάνει ΑΕΚ σήμερα. Το καραμένα Αριανό. Έβαλε και το Ζουμπά πάλι τερματοφύλακα. Το Σωσία του Κωνσταντίνου. Πήγε να αποκρούσει. Ούτε φάνηκε στην κάμερα το χεράκι. Χώρια ποσά στο τείχο έσκυψε. Δηλαδή ο κοντό, από τον κοντό, καμιά ομάδα στον κόσμο δεν παίζει με τερματοφύλακα κάτω από ένα 80. Πετάχτηκε και το χεράκι του. Αντί να έρθει εκεί απάνω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φάσεις. Αφού έτσι κι αλλιώς φάσεις αναλύεις, να δούμε την ευκαιρία του Μάνου από το λάθος, το σοβαρό λάθος του Λόπες. Εδώ είναι. Ο Μάνος κινήθηκε στο χώρο, την μπάλα την κυνήγησε. Εντάξει, το πλασέ δεν είναι το ιδανικότερο. Έτσι. Πόσο κοστίζει ο Φουκαράς ο Μάνος? Τι να κάνω. Ο Άρης ζητά πέναλτι σε ανατροπή γκάμα από Λόπες. Μία φάση, πώς? Τρίχες. Τρίχες, ωραία. Την ευκαιρία του Ανσαριφάρ τέσσερα από σέντρα του Γκαρσία. Την κεφαλιά λες. Ναι, εδώ είναι η ευκαιρία με τον Γκαρσία να σερβίρει και τον Ανσαριφάρ να κάνει μια κεφαλιά που πήγε εύκολα στην αγκαλιά του goalkeeper του Άρη, αλλά την κίνηση ο Ανσαριφάρ ως φορ, ως όφιλε την έκανε, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε μετά το γκολ του Γκαρσία που άρεσε πολύ. Έτσι κι αλλιώς είναι ποδοσφαιριστής που στα στημένα είναι πολύ καλός, έχει σκοράρει και με κόρνερ. Εντύπωση ότι δεν το πήρε ο Μάνταλος να το χτυπήσει. Ήταν μέσα ο Μάνταλος, θα θυμάμαι καλά. Ο Μάνταλος δεν νομίζω να ήταν μέσα. Ήταν. Ούτε, α, ναι, είναι. Ούτε ο Λιβάγια πήγε να το εκτελέσει. Μου έκανε εντύπωση. Λέω, αυτός για να τον αφήνουνε, άρα τα ποδάρια του και δικαιώθηκαν. Ναι. Εδώ είναι το γκολ λοιπόν του Λιβάγια Γκαρσία και έχουμε και το ακυρωθέν γκολ του Λιβάγια στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων ως offside ύστερα από την κεφαλιά του Ανσαριφάρτ. Άρης προβλημάτισε μετά το 1-0 ότι πήγε να βγει μπροστά με κατοχή, έχασε όλες τις μονομαχίες. Του βγήκε σε καλό το Χιμένεθ ότι τραυματίστηκε ο Ντερτέ Σελάου. Μπήκε ο Λάτσης μέσα. Ο Λάτσης, ναι. Άμα ναι. Ήταν Λάτσης, δεν θα έπαιζε μπάλα, είπαμε. Πού να παίξει Λάτσης, βόρεια προάστια, τέτοια λεπτά. Θα τον άφηνε η μαμά του. Σαν τον βασιλιά τον Κωνσταντίνο που δεν τον άφηνε η μαμά του να έχει γκόμενα την Βουγιουκλάκη. Του είπε η μαμά, όχι. Εκεί δεν έχει μαγκές. Ναι. Όσο πιο ψηλά είναι τα στρώματα, τόσο πιο εχμάλωτος είσαι. Ναι. Καλά είμαστε εμείς εδώ χαμηλά. Ναι. Λοιπόν, μπήκε αυτός με ένα 90, αριστερό πόδι, σωματικά προσόντα, μπάλα, όσο πρόλαβα να δω, ξέρει. Και μου έκανε θετική εντύπωση. Με 17 χρονών. Τώρα αυτός θα πάει 20 και δεν μπλέξει. Και γίνει αθλητής και είναι. Θα βγει από τσόντα, δεν ξέρω από πού τον πήραν και τα λοιπά, δεν έχω υπόψη μου. Αλλά είδα ένα ολοκληρωμένο center back. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό και εκεί υπάρχει είδηση. Ουσιαστικά ο Μπόλωνη επιβεβαίωσε την μεταγραφή του Ζαχαρίτη στην Πάρμα. Είπε πως δεν συμφωνεί. Ο Παναθηναϊκός που είναι πάγια... Δικαιώθηκες όταν μας έλεγες πριν μέρες ότι δεν πάει στον Ολυμπιακό και ότι θα πάει στο εξωτερικό. Ναι. Όχι ότι δεν προτάθηκε στον Ολυμπιακό. Ναι, εσύ είπες δεν θα πάει. Ναι. Άρα είδασε στην είδηση πιο μπροστά από όλους προτάθηκε στον Ολυμπιακό, δεν ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός. Επειδή είναι φίλος ο Μαρινάκης με τον... Πώς το λένε? Αλαφούζο. Με τον κύριο Αλαφούζο. Α, έτσι ερμηνεύεις, Μπορεί. Μπορεί, ναι. Μπα τον πήρε τηλέφωνο τώρα, να με βρίσκουν τώρα, άσε να φύγει. Έχει μάλλον και με τον μάνατζερ, αλλά εδώ δεν πρέπει να κατηγορήσουμε τον παίκτη. Ναι. Ο οποίος ζήτησε να πάρει ένα ποσό φυσιολογικό και ο Παναθηναϊκός δεν του το έδωσε. Και οι Παναθηναϊκοί οι φίλοι μου λέει, ρίξε τον Αλαφούζο, τον μπροστινό. Λέω, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Πάντως ο Παναθηναϊκός διαρρέει ότι όπως και στην περίπτωση του Βαγιανίδη το καλοκαίρι, έγινε πρόταση και δεν έκατσε καν στο τραπέζι ο ποδοσφαιριστής να την εξετάσει, την απέριψε. Δηλαδή ότι ήταν λυμμένη η απόφασή του να φύγει στο εξωτερικό. Λοιπόν, τώρα επικοινωνιακά θες, ποδοσφαιρικά θες,
Την ίδια ώρα που ο Ζαχαρέτης φεύγει για Πάρμα και για Καμπιονάτο, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να κάνει πρόταση ανανέωσης συμβολέου στον Μπουζούκη και στον Εμμανουηλίδη. Μανουηλίδη, ναι. Ο Μπουζούκης, κοίτα, πόσο χρόνο ο Μπουζούκης είναι, 20. Πρέπει να είναι τσιμπημένα 20, ναι. Τσιμπημένα 20. Κοίταξε, πρέπει να του δώσει και άλλη ευκαιρία, γιατί μπορεί να αργήσει να πάρει. Mm-hmm. Και αυτό θέλει τα γυμναστήριά του, γιατί πολύ carnation τον βλέπω και αυτό να πίνει. Πολύ κηφισιά μου μυρίζει, βόρειο προάστιο. Καλά κάνει και του δίνει. Ο Εμμανουηλίδης και αυτός γρήγορος. Να σου πω κάτι για τον Εμμανουηλίδη. Τον έχουμε δει σε φάσεις με ανοιχτούς χώρους. 22 είναι ο Μπουζούκης. Ναι, ωραία, καλή ηλικία. Ο Εμμανουηλίδη θέλω να τον δω βασικό, να παίζει Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, όφι και να πρέπει να μπει από πίσω μέσα με κόσμο. Τον είδαμε σε γκολ δευτέρου ρόλου και αντεπιθέσεων. Και με τον Ολυμπιακό, πολύ ωραία κίνηση, καλή ταχύτητα, ωραίο τελείωμα. Και με τον Παναθηναϊκό με τη Λάρισα, χώθηκε εκεί, τι πήρε. Αλλά ήταν σε δύο περιπτώσεις και σε άλλες δύο που τον έχω δει, στο χώρο. Οπότε, από εμπειρία λέω ότι έχει τα προσόντα, αλλά να τον δούμε λίγο και να το δούμε και λίγο σε δύο ζώνες άμυνας. Πώς θα μπει, πώς θα κάνει, θα μπει, θα πάει στο ερασμέναν. Θα έχει την κίνηση να μπει να σουτάρει σαν τον Τζόλι, ας πούμε. Αυτό πρέπει να το δούμε, δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο επιτάσσει να είναι μεγαλύτερο boy το center four, οπότε τουλάχιστον αυτό το handicap να το καλύψει με το ένας με έναν που λες κλπ. Αυτός τώρα πρέπει να δοκιμαστεί και σαν extreme. Δεν ξέρω αν ο Εμμανουηλίδης χωράει στη γραμμή. Δηλαδή αν είναι λίγο καλό center four και λίγο καλό extreme, πρέπει να θα μπλέξει, γιατί οι ομάδες παίζουν με 4-3-3. Ένας είναι μπροστά. Λέει με Ελένας, αν ο Μάνος είχε και ένα δεύτερο, εντάξει λέω, οι ομάδες παίζουν με έναν όμως. Κατάλαβες τι γίνεται. Σωστό. Και έχω και με τα σωματικά προσόντα του και ένα μικρό ερωτηματικό το παιδάκι. Λοιπόν, τώρα να δούμε εκτός των συνόρων και πριν πάμε στα προγνωστικά μας τα κατορθώματα του Γιακουμάκη στην Ολλανδία με την Φένλο. Βέβαια να πω ότι με τον Φανσίπ έχει γίνει διεθνής και έχει σκοράρει και με την εθνική. Να παρακαλέσω με σε full screen την κάρτα, γιατί αδυνατό τώρα να την διαβάσω εκεί. Ωραία. Έχει δώσει στους 14 από τους 15 που έχει Φένλο αγώνες 3 γκολ κόντρα στην Έμεν. Και από εκεί και πέρα διαβάζουμε και κόντρα στην Αλκμαρ και κόντρα στην Χέρακλες, πώς έχει πετύχει γκολ που έχουν χαρίσει βαθμούς στην και την υγειά ομάδα του. Στα 7 τελευταία γκολ τα πέτυχε με 7 προσπάθειες. Άρα έχει και πολύ καλά ποσοστά, έτσι, 7 προσπάθειες, 7 γκολ. Τώρα εδώ βλέπουμε τους Έλληνες στην χώρα της Τουλίπας, 98 γκολ ο Μαχλάς με Φίδεσε και Άγιαξ, 56 γκολ ο Αναστασίου με Ρόντα, Άγιαξ και Σπάρτα Ρότερνταμ, 21 γκολ ο Παυλίδης με την Βίλεμ που παίζει ακόμα, 21 γκολ ο Χαριστέας με Άγιαξ και Φέγενορτ και ήδη 18 γκολ ο Γιακουμάκης με την Φένλο. Θες να γελάσεις? 18 γκολ σε 17 μάτς, ναι. Λέω το Χαριστέα, γιατί δεν βάζεις τα γκολ στο Instagram να τα δούμε? Λέει, δεν μου τα δίνουνε. Θέλουν, λέει, 3.000 ευρώ τον γκολ. Για να τα πάρει δικαιώματα. Α, ναι. Λέει, είσαι τρελός. Λέει, ζητά τα τεράκους. Προσπαθεί να βρει ο Άγγελος τα γκολ που έχει βάλει στο εξωτερικό. Πάντως, πες τον Άγγελο ότι τα γκολ του και στον Άγιαξ και στην Φέγενορτ τα έχουν τα επίσημα κανάλια των ομάδων, οπότε μπορεί να τα πάρει από εκεί. Α, ναι, γιατί ταλαιπωρήθηκε. Ναι. Γιατί έβαλε ένα γκολ, έδειξε, και το στέλνω ένα μήνυμα, του λέω, βάλε ρε και τα άλλα να τα δούμε. Λέει, ζητάνε λέει, τα μαλλιά που δεν έχεις. Ναι. Τόσο παρά μιλάς. Εντάξει, στη Γερμανία βέβαια και στο Euro ήταν το πικ του. Λοιπόν, τώρα πάμε στα προγνωστικά μας. Τα έχω έτοιμα. Όχι, μην αδικήσουμε.
Συγγνώμη Γιώργο, μην αδικήσουμε και τον goalkeeper, ομογενής βέβαια της Κιέλ. Ο Σεραίος ναι, είναι εξάδερφος ενός παιδιού που με κάνει ανάταξη σπονδύλων ναι. στις Σέρες με τη Νιώβη, ο φίλος της Νιώβης, της κοινωνικής μας παιδιά, ναι. ο οποίος μου είπε ότι ήρθε στον Ηρακλή και τον διώξανε. Ναι, απίστευτο. Δεν είχε λεφτά ο μπαμπάς του. Ο Γκέλιος, και είναι χρόνια εκεί. Ναι. Είναι χρόνια εκεί, είναι χρόνια εκεί. 28 χρονών. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε στα προγνωστικά. Τρίπολη, Αγρίνιο. Ναι. 2-3 γκολ, 2 μονάδες. 2-3 γκολ. Ωραία. Εγώ θα πάρω άσο. Θα πάρω άσο τη Λάρισα, εγώ. Το φίλο που το κούγε με τον Παράσχο. Με τον Παράσχο, Ναι. Ωραία. Εγώ θα σε πάω απέναντι να πάμε 2-3 γκολ. Ωραία. Ολυμπιακός ΠΑΣ. Πιστεύω ότι θα έχουμε σκορ με over. Άσο με over, Ναι. Ναι, να. Ναι, σκορ με over. Άσο δεν νομίζεις. Άσο με over, Άσο με over, ναι. Λοιπόν, ωραία. Εγώ θα σε μάθω άλλο στοίχημα. Άσο με under 4,5. Γιατί ξέρεις, μπορεί να είναι να κάτσουν στο 2-0, οπότε να μην το χάσεις. Βόλος Λαμία, με ξένο ρέφερι, Το διπλό πέφτει όπως το αεροπλάνο στις Άλπεις. Διπλό το δίνω. Διπλό, Και πολύ βρωμάει αυτό, με βρωμάει, σχυλοβρωμάει αυτό το μάτς. Αμάν. Εγώ που δεν είμαι μέσα στα κόλπα θα πω άσο. Μην πάει άσο. Εντάξει. Όφι ΠΑΟΚ. Γκολ-γκολ και θέαμα. Γκολ-γκολ και θέαμα. Λοιπόν, θα πάρω κι εγώ ένα γκολ-γκολ, γιατί με φόβησες που δεν είπες διπλό. Άρης Παναθηναϊκός. Νομίζω θα γίνει άσος εδώ. Άσος. Ναι. Θα πάρω κι εγώ τον άσο. Άσος. Και ΑΕΚ Ατρόμητος. Over. Over. Κάνει και ανατροπές ο Ατρόμητος, Ναι. Σήμερα βγάλαμε τον Κάναντι. Ναι. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος και προπονητής. Μας μίλησε για τον Γιαννούλη. Εγώ στα 2-3 γκολ. Ναι. Είπε ναι. για τον Γιαννούλη και για τον Τζιμίκα. Το ρωτήσαμε ποιος είναι καλύτερος. Mm-hmm. Λέει πιο καλή κίνηση 6 που έκανε ο Γιαννούλης, γιατί εκεί θα παίξει. Και με το παιχνίδι μπορεί να εξελιχθεί. Ενώ ο άλλος λέει έμπλεξε εκεί. Είχε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ήταν η απάντηση του κυρίου Κάναντι. Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Με αυτά κάνουμε φινάλε και για σήμερα. Ωραία. Θα αναρτήσουμε και τις προβλέψεις μας και στο YouTube και στο site. Θα είμαστε και πάλι μαζί πρώτα Θεός τη Δευτέρα στις 6, αύριο Bet Weekend στις 4.30. Να είστε καλά.